περάσουμε στην επόμενη. 11 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 14ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλων, στίχη 16-24. Ο δε είπεν αυτό, άνθρωπος της επίεσε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Και πέσερε το δούλον αυτού την ώρα του δείπνου υπήν της κεκλημένης. Έρχεστε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήρξοντο από μιας παρατήθηστε πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρόνι γοράσια και έχω ανάγκη να εξηθήν και δίν αυτόν ερωτώσε έχεμε παρετημένον. Και έτωρος είπε, ζεύγη βοώνι γοράσα πέντε και πορεύομαι δοκιμάσει αυτά, ερωτώσε έχεμε παρετημένον. Και έτωρος είπε, γυναίκα έγημα και δια τούτο ούτε να με ερθήν. Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε το κυρίο αυτού ταύτα. Τότε οργιαστής ο οικοδεσπότης είπε του δούλου αυτό, έξεθε εις τας πλατείας και ρήμας της πόλεως και τους πτωχούς και αναπήρους και οχλούς και τυφλούς εισάγεγε όδε. Και είπε ο δούλος, κύριε γέγονε όσοι πέταξας και τι τόπος εστί. Και είπε ο Κύριος προς το δούλο, έξεθε στας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον εις εθήν ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Λέγω γαραμήν ότι ο δής των ανδρών εκείνων των κεκλημένων και ευσετέμου του δείπνου. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Κάποιος Φαρισαίος κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του να φάει μαζί του. Και ο Χριστός δέχτηκε την πρόσκλησή του και πήγε. Όπως πήγαινε και έκανε συναστροφή με τους τελώνας και αμαρτωλούς και έτρωγε μαζί τους, έτσι πήγαινε και με τους Φαρισαίους, χωρίς καμιά διάκριση. Ο Φαρισαίος όμως είχε καλέσει και άλλους πολλούς ανθρώπους και μεγάλης τάξεως. Είχε φίλος, αδελφός, συγγενής, γείτονας πλουσίος. Και τότε ο Χριστός του είπε, όταν πεις άριστον ή δίπλον, μη φωνεί τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσουσι και γεννήσει εντές ανταπόδημα. Αλλά όταν πεις δοχήν, κάλυπ πτωχούς, αναπήρους, χωλούς, τυφλούς και μακάρους εσύ ότι ουκ έχουσαν να ανταποδούν εσύ. Ανταποδοδίσετε γάρση εν τη αναστάση των δικαίων. Αυτοί οι ανάπηροι, λέγει ο Χριστός, δεν έχουν τα μέσα να σε καλέσουν και αυτοί να σου γίνει ανταπόδιση. Θα πάρεις όμως την αμοιβή όταν θα γίνει η ανάσταση στο δικαίω. Και όταν κάποιος άνθρωπος εκεί στο τραπέζι που έτρωγε μαζί με τον Χριστό, άκουσε να πει ο Χριστός αυτά τα λόγια, είπε, μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη βασία Θεού. Μακάριος και ευτυχής αυτός που θα αξιωθεί να καθίσει στο τραπέζι του Θεού μαζί με τους πατριάρχες και προφήτες και όλους τους Αγίους στην Βασιλεία των Ουρανών. Και τότε ο Χριστός είπε την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω εδώ είναι τούτο. Να δούμε πώς ο Χριστός παρουσιάζει την παραβολή. Ο οικοδεσπότης είναι ο Θεός. Ο δούλος ή η δούλη, όπως λέγει και άλλη παραβολή, είναι ο προφήτης ή η προφήτη της κάθε εποχής. Οι καλεσμένοι στο τραπέζι που δεν δέχθηκαν την πρόσκληση είναι οι άρχοντες και οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ. Σε κάθε εποχή ο Θεός απέστειλε τους προφήτες να κηρύξει το λόγο του Θεού. Στο 50 κεφάλαιο του Ισαΐου, 2 στίχο, βλέπουμε εκεί ότι όταν ο Θεός απέστειλε τον προφήτη Ισαΐα να κηρύξει το λόγο του στην Ιερουσαλήμ, γύρισε και είπε στο Θεό, ήλθον και ούκην άνθρωπος, εκάλυσα και ούκην ο υπακούων. Που σημαίνει, Κύριε, με απέστειλες να κηρύξω το λόγο σου στα Ιεροσόλυμα. Πήγα, δεν υπάρχει άνθρωπος, λέει, έρημος η πόλη. Γεμάτη πόλη από ανθρώπους, αλλά ο Ισαΐας λέγει, δεν άκουγαν το λόγο του και σαν να μην υπήρχαν άνθρωποι στην πόλη. Κήρυξα στους δρόμους και στις πλατείες και δεν με άκουσε κανένας. Έτσι, ο δούλος ή ο προφήτης ή οι προφήτες γύρισαν και είπαν στον οικοδεσπότη. Τότε ο οικοδεσπότης ο Θεός είπε στον δούλο του, στον προφήτη ή στους προφήτας,
να πάτε και να καλέσετε τους περιφρονημένους του λαού μου Ισραήλ. Και ο δούλος είπε, έγινε Κύριε όπως διέταξες και υπάρχει ακόμα τόπος. Τότε ο οικοδεσπότης είπε, να φύγετε έξω από το κράτος του Ισραήλ, σε όλα τα έννη να καλέσετε όλους τους λαούς της γης να έρθουν στη βασιλεία μου. Και αυτό το βλέπουμε, αγαπητοί Απόστολοι, ότι έγινε με το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη της γης που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, ο Θεός εκάλεσε όλους τους λαούς της γης στην βασιλεία των ουρανών. Και το τρίτο που θέλω να πω εδώ είναι ότι και εμείς είμαστε καλεσμένοι στο μεγάλο δείπνο του Θεού και να μην κάνουμε κι εμείς σαν τους καλεσμένους και αρνήθηκαν, ας δεχθούμε την πρόσκληση του Χριστού που ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη, πέθανε πάνω στο Σταυρό, έχισε το αίμα του για μας τους αμαρτωλούς. Έτσι ας δεχθούμε την πρόσκληση του Χριστού και να απολαμβάνουμε αυτά που λέγει η Γραφή, «Α, οφθαμός οκείδε και ους οκήκουσε και επί καρδία ανθρώπου ουκανεύει, αετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσεν αυτόν». Μια ερώτηση όμως έχω να κάνω στην περικοπή αυτή. Λέει σε μια στιγμή στο δούλο του ο Κύριος «Ανάγκασε να εισέλθουν». Σήμερα εμείς το «αναγκάζω» το χρησιμοποιούμε με την έννοια ότι ασκώ μια βία. Ο Θεός ασκεί βία για να συνετίσει τους ανθρώπους ώστε να αποδεχθούν την πρόσκληση για τη βασιλεία. Όχι. Άρα δεν πρέπει να το δεχθούμε με αυτή την έννοια δεν το ρήμα «αναγκάζω». Μην κήρυξε να κηρύττει στο Ευαγγέλιο, να κηρύττει στο Λόγο του Θεού. Γιατί το βασικό στοιχείο της διδασκαλίας του Χριστού είναι η ελευθερία. Ελευθερία. Ο Χριστός κανέναν δεν αναγκάζει. Όστε θέλω, πείσουμε αν θέλω. Ακριβώς. Για να μην αφήσουμε αυτό να πλανάται σαν μια εσφαλμένη αντίποψη. Ο Θεός στέκεται έξω από την πόρτα μας και τη χτυπά με διακριτικότητα. Στο χέρι μας είναι να ανοίξουμε ή να κλείσουμε. Να κλείσουμε.